Δέσποινά μου, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο Δημαρχείο της ΧΟ, όπου 37 ολόκληρα χρόνια πέρασες τη ζωή σου εργάζοντας εδώ. Πες μου δύο λόγια, πώς το είδαν οι συναδέλφοι σου που σήμερα σε χαιρετάνε. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους μου για την εκδήλωση που με ετοιμάζουν σήμερα, τον κύριο Δήμαρχο για τον αποχαιρετισμό. Τους ευχαριστώ όλους και δεν θα τους ξεχάσω. Συγκινήσε βλέπω, Δέσποινά μου, γιατί κακά τα ψέματα, 37 ολόκληρα χρόνια, όλη η ζωή μας σε μια υπηρεσία. Είναι η ζωή θα σύζυγος. Η μισή μου ζωή ήταν εδώ. Πιο πολύ έβλεπα τους συναδέλφους από την οικογένεια. Πέρασαν πολλοί δημάρχοι από τα χέρια σας. Ο καλύτερος ήταν ο τελευταίος και ο πιο αγαπητός. Ο καλύτερος, το τονίζω. Ο καλύτερος ήταν ο τελευταίος δήμαρχος, ο πιο αγαπητός. Τώρα λοιπόν, Δέσποινά μου, τι θα κάνεις? Τώρα θα ασχοληθώ με την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και θα κάνω ό,τι δεν έκανα 37 χρόνια. Θα ασχοληθώ λίγο με τη ζωή μου. Θα περνάς, Δέσποινά μου, από εδώ να βλέπεις τους συναδέλφους σου? Οπωσδήποτε. Είμαστε πολύ αγαπημένοι και δεν θα ξεχάσω ποτέ. Άρα, ο πρόσφατος καφές που θα πιούμε θα είναι αυτές τις μέρες. Ναι. Δέσποινά μου, θα σε ευχηθώ καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ, να απολαύσεις την οικογένειά σου, τα εγγόνια σου, όπως είπες. Και είμαι σίγουρη πως δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, ούτε θα σε ξεχάσουν οι συναδέλφοι σου. Έχω περάσει ωραία χρόνια εδώ με τους συναδέλφους. Με αγαπάνε και τους αγαπώ.